Ναι, για να λύσουν το πρόβλημα δεν μπορώ να το κρίνω. Δεν είμαι ειδικός. Αυτό που βλέπω όμως από την πρώτη στιγμή είναι ότι η φωτιά κατεβαίνει προς την πόλη μας. Και αυτό είναι τραγικό. Όσοι θυμούνται αυτή τη φανταστική περιοχή, αυτή την καταπράσινη, την κατάφυτη περιοχή, δεν θα την ξαναδούν ποτέ έτσι όπως τη θυμόντουσαν. Η απόψινή νύχτα θα είναι δύσκολη, κύριε Βρετέ. Τι έχετε να πείτε τώρα στους πολίτες σας, στους συμπολίτες σας, στους κατοίκους εκεί της περιοχής? Έχουμε σχεδόν τελειώσει τη διαδικασία της εκένωσης της Βαρυμπόπης ήδη πάρα πολύ νωρίς και των Θρακομακεδόνων ήδη. Θα ήθελα προς τους κατοίκους οι οποίοι δεν θέλουν να αποχωρήσουν από τα σπίτια τους, νομίζοντας ότι μπορούν να καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τη φωτιά φτάνοντας έξω από το σπίτι τους με μάνικες ή δεν ξέρω και εγώ τι έχει ο καθένας, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, να πάρουν ό,τι πιο σημαντικό έχουν μαζί τους, να πάρουν τα ζωάκια τους ενδεχομένως. Εάν δεν μπορούν να τα πάρουν όλα, να τα αφήσουν ελεύθερα και όχι δεμένα. Και επίσης δύο-τρία βασικά πραγματάκια. Πρώτον, η κατεύθυνση που θα αποχωρήσουν από τα σπίτια τους θα είναι με φορά προς τον νότο, προς το Δημαρχείο Αχαρνών για να καταλάβουν κάποιοι. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό είναι να έχουν ελεύθερες τις μάνικες, τα λάστιχα από τα σπίτια τους και ανοιχτές τις πόρτες, τους συγκαραζόπορτες, τους εξωτερικές πόρτες, έτσι για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι ώστε αν τυχόν φτάσει η φωτιά πράγματι κοντά στα σπίτια, να μπορούν να επέμβουν οι πυροσβέστες. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Σε περίπτωση που κάποιος από τους δημότες μας έχει ανάγκη κάποιας διαμονής, έχει εξασφαλίσει ο Δήμος σε συνεργασία με το Υπουργείο, θα πρέπει να καλέσουν στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου, στο 210-24-15-300, να εξασφαλιστεί η διαμονή, η τροφή και το νερό για τους κατοίκους οι οποίοι δεν έχουν που να μείνουν σήμερα το βράδυ. Έτσι ακριβώς σας. Θέλω να πιστεύω και συγγνώμη για την ένταση της φωνής μου, απλά θέλω να πιστεύω ότι καλύτερα μάλλον να σας το πω αλλιώς, καλύτερα κάποιος να μας βρίζει αύριο που τον ταλαιπωρήσαμε και έφυγε από το σπίτι του ενώ δεν χρειαζόταν, αλλά να είναι ζωντανός και να μας βρίζει, παρά να έχουμε τα χειρότερα. Σαφέστατα, η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αυτό θέλουμε αυτή τη στιγμή να βοηθήσουμε, να είμαστε χρηστικοί για τους κατοίκους αυτής της περιοχής. Καλέστε στο τηλέφωνο που σας έδωσε ο κύριος Βρετός, εάν αυτό το βράδυ δεν έχετε που να μείνετε, δεν έχετε πολλοί από εσάς, δεν θα έχετε στέγη, τροφή ήδη πρώτης ανάγκης. Και όπως είπατε, κύριε Βρετέ, πολύ σημαντικό, όσοι απομακρύνονται, κατεύθυνση προς Αθήνα. Αυτό είναι το σημαντικό. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στον Νίκο Μισήρη σε λίγο. Βικτωρία Δαράτου, είσαι στην Εθνική Οδό Τρυπόλεως. Ποια είναι η εικόνα, Βικτωρία? Αυτός είναι ο λόγος, Μαρία, που η Εθνική Οδός Πύργου Τρυπόλεως είναι κλειστή. Δείτε, υπάρχει φωτιά ακριβώς δίπλα στο δρόμο. Μόλις πέρασε ένα ελικόπτερο και έριξε νερό. Και έτσι περιόρισε τις φλόγες, αν και τις βλέπουμε πάλι να ξεπηδάνε. Ορίστε, είναι ο λόγος που η Εθνική Οδός Πύργου Τρυπόλεως αυτή την ώρα είναι κλειστή. Είμαστε στο ύψος της Μουριάς. Εδώ η αστυνομία έχει ζητήσει να εκενωθεί ο οικισμός. Για μία ακόμη φορά βλέπουμε πυροσβέστες, αλλά βλέπουμε και κόσμο με τρακτέρ. Βλέπουμε και κόσμο με υδροφόρες να έρχεται εδώ και να ρίχνει νερό, να κάνει ό,τι μπορεί, να προσπαθεί όσο περισσότερο μπορεί να βοηθήσει. Ευτυχώς υπάρχει πυροσβεστική στο σημείο και είδαμε και ένα αέρια μέσα. Λίγο πιο κάτω υπάρχουν σπίτια. Να, το πρώτο είναι εδώ. Οι άνθρωποι έχουν ήδη φύγει από το σημείο γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά στη φωτιά. Βλέπουμε εδώ μια υδροφόρα η οποία προσπαθεί να δίνει νερό συνέχεια στο πυροσβεστικό προκειμένου να... Ορίστε, μόλις είπε ο άνθρωπος ξεμείναν από νερό. Δεν έχουν άλλο νερό. Είναι μια κατάσταση που τη συναντάμε διαρκώς. Πηγαίνουν, φέρνουν, ξαναπηγαίνουν, αδειάζουν νερά, προσπαθούν να κρατούν τους πυροσβέστες με... Κοίτα, όμως, έχει γεμίσει το πυροσβεστικό και σταματούν. Ορίστε. Τα δέντρα, είναι φοβερό. Κοίτα, δηλαδή 10 δευτερόλεπτα και λαμπάδια σε αυτό το δέντρο. Είναι απίστευτη εικόνα που βλέπουμε. Σε 10 δευτερόλεπτα. Και να σας θυμίσω ότι πέρασε ελικόπτερο από εδώ και έριξε νερό. Το είδαμε. Ένα δευτερόλεπτο πριν τη σύνδεσή μας. Πέρασε πάνω από τα κεφάλια μας. Ορίστε τι συμβαίνει τώρα. Αυτό το πλάνο, Βικτωρία. Αυτό που βλέπουμε τώρα εξηγεί και την ταχύτητα και το μέγεθος της καταστροφής. Ξεκίνησες να μιλάς. Πόσο πήρε? Ούτε ένα λεπτό για να λαμπαδιάσει και να καεί το δέντρο αυτό. Απίστευτο, πραγματικά. Πραγματικά.
Είναι οι εικόνες του Άγγελου Δεμιράλη που σας δείχνει μέσω της κάμερας του Α, πραγματικά συγκλονιστικές. Σε όλα τα χωριά που έχουν τυλιχτεί στις φλόγες, είναι και μια ιστορία δύσκολη για το τι κάνουν εδώ οι πυροσβέστες, οι κάτοικοι. Εδώ τώρα βλέπετε, έχει τελειώσει το νερό και προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο, να δουν τι θα κάνουν, για να δουν πώς θα περιορίσουν αυτή τη φωτιά. Ευτυχώς έχουν πετάξει και ένα αέρια μέσα, πέρασαν πάνω από το κεφάλι μας πριν από λίγο, γιατί φανταστείτε αλλιώς τι εικόνα θα είχαμε. Είναι αρκετά τα σπίτια εδώ στην περιοχή. Έχουν φύγει οι κάτοικοι, έχουν πάει προς τα κάτω ή προς τα πάνω. Εμείς είμαστε εδώ στη Μουριά, στην Εθνική Οδό Πύργου Τρυπόλεως. Είναι κλειστή. Υπάρχει μπλόκο της αστυνομίας πιο κάτω, δεν επιτρέπει σε κανέναν να περάσει. Βλέπω τώρα και κατοίκους εδώ. Αν μου επιτρέπετε να ρωτήσουμε, πείτε μας. Όποιος θέλει, δίνουμε το λόγο στους πολίτες. Η οποία πραγματικά είναι ανεξέλεκτη, τρέχει, κατακαίει την περιοχή 3 μέρες. Σημαντική καταστροφή. Χθες γλιτώσατε, σήμερα ξαναγύρισε η φωτιά από εδώ. Ξαναγύρισε, ναι. Άλλαξε ο αέρας, ξαναγύρισε πάλι η φωτιά από εδώ και τελειώνει το έργο της. Έχουν καεί σπίτια. Είναι γεγονός, Μαρία, ότι χθες. Όχι, ευτυχώς δεν έχει καεί κάποιο σπίτι εδώ στο χωριό Μουριά, αλλά έχει περάσει δεύτερη φορά η φωτιά από εδώ. Είναι μια χθεσινή φωτιά, η οποία λόγω του αέρα αναζωπηρώθηκε. Αν θέλετε να μιλήσετε, σας παρακαλώ. Βεβαίως. Να σας πω τι ακριβώς έγινε εδώ, λοιπόν. Πείτε μου. Η φωτιά αυτή ξεκίνησε από το ίδιο μέρος 3 φορές. Μεταξύ των χωριών Λιναριά και Μουριά. Εγκληματικότατη αμέλεια. Νούμερο 1. Ακόμα μεγαλύτερη αμέλεια το ότι το κράτος, η νομαρχία και ο Δήμος τους ενδιαφέρει να μην καεί η αρχαία Ολυμπία και να καούν όλα τα γύρω. Και εμείς σας κοιτάνε περίεργα, γιατί αυτό συνέβη εδώ, αυτό συνέβη το 7, αυτό συνέβη το 98. Βικτωρία, είναι η οργή των κατοίκων. Ναι, είναι οργή, ναι, πραγματικά, γιατί ο κόσμος λέει ότι προσπάθησαν να φυλάξουν τον αρχαιολογικό χώρο της αρχαίας Ολυμπίας και έτσι οι υπόλοιποι έμειναν λίγο πιο πίσω. Υπάρχουν πήγες δυνάμεις στο σημείο, τις δείξαμε. Υπάρχουν και εναέριες δυνάμεις στο σημείο, τις δείξαμε και αυτές. Ωστόσο, ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε, είναι γεγονός, έχει παράπονο για το ότι ξεσπάει η φωτιά και δεν την προλαβαίνουν οι πυροσβέστες, αλλά πραγματικά είδαμε το μένος της. Έχουμε δείξει.